Κραυγή αγωνίας από την Αντιπρόεδρο της Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδος, Μυρτό Λίκα, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί. Η ακρίβεια, η έλλειψη σοβαρής στήριξης από την πολιτεία και το κόστος οδηγούν δεκάδες κτηνοτρόφους στην απόφαση να σφάζουν ολόκληρα κοπάδια αφού δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Την ίδια ώρα υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τα ΠΟ προϊόντα, αφού εξαιτίας της όλης κατάστασης το γάλα δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες και οι τιμές καθιστούν τα προϊόντα αυτά πολύ ακριβά για τις ελληνικές τσέπες της μικρομεσαίας οικογένειας. Είναι ίσως η πρώτη χρονιά που πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε συνέχεια ότι το γάλα ανεβαίνει, αλλά ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή και 2 ευρώ να φτάσει το γάλα δεν βγάζουμε το κόστος. Σε έναν πρόχειρο υπολογισμό που έγινε τις τελευταίες μέρες, το πρόβιο γάλα μας βγαίνει στο 1,65-1,70 κόστος παραγωγής. Οπότε καταλαβαίνετε πού πρέπει να φτάσει για να πούμε τουλάχιστον ότι βγάζουμε τα έξοδα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Περιμένουμε να ανέβουν οι τιμές. Δεν είναι αρκετό. Θέλουμε σίγουρα μια λύση από την πολιτεία για τις ζωοτροφές και για όλα τα κόστη. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα προφανώς δεν είναι αρκετά. Τα μέτρα μέχρι σήμερα σίγουρα είναι γελία. Πήραμε ένα 2% στις ζωοτροφές με πάρα πολλά και τραγικά λάθη, όπου οι μισοί μείναν απλήρωτοι και κάποιοι από εμάς πήραν παραπάνω λεφτά χωρίς να φταίνε από λάθη του συστήματος. Τα λεφτά ήταν πολύ λίγα. Το 2% μας έφτασε να ταΐσουμε γύρω στις 3 με 4 μέρες. Ζητάμε σίγουρα μια καλή χρηματοδότηση ώστε να ρίξουμε το κόστος παραγωγής. Ζητάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις κοροενισχύσεις που όλες οι επιχειρήσεις πήρανε και εμείς δεν πήραμε τίποτα. Και σίγουρα ζητάμε μια γενναία ρύθμιση αυτή τη στιγμή για όλα μας τα χρέη. Γιατί όλοι κάνουν ρυθμίσεις με 100 δόσεις και εμείς κάνουμε με 12. Οπότε δεν καταφέρνουμε να δώσουμε λεφτά στο κράτος και να θέλουμε. Η κυρία Λίκα κάνει λόγο για μαύρες μέρες στην κτηνοτροφία, αφού η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής σε ζωοτροφές και ενέργεια οδηγεί σε απόγνωση δεκάδες συναδέλφους της που είτε πουλούν είτε σφάζουν τα ζώα που δεν μπορούν να τα συντηρήσουν και να τα ταΐσουν. Μια βόλτα στα σφαγεία θα δείτε ότι σφάζονται ολόκληρα κοπάδια και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν πουλούνται ώστε να πεις ότι δεν τα έβγαλε πέρα αυτός ο άνθρωπος, τα πήρε κάποιος άλλος και θα συνεχίσει η παραγωγή. Τα κοπάδια σφάζονται όσο για να φύγουν από πάνω μας. Αν βγεις έξω στα λιβάδια της Ηπείρου αυτή τη στιγμή, τα ζώα είναι νηστικά, παιδιά, πραγματικά είναι νηστικά. Άρα δεν δίνουν και παραγωγή, κυρία Λίκα. Δεν δίνουν και παραγωγή και αν γίνει κάτι σήμερα. Που λένε εντάξει, μωρέ, η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Τα ζώα θέλουν 3 με 4 χρόνια να συνέλθουν. Δεν είναι χωράφι που το άφησα άσπαρτο φέτος, του χρόνου το έσπερα και θα πάρω. Άρα και τα ΠΟΠ κινδυνεύουν όμως, γιατί με αυτή τη λογική, αν δεν έχουμε γάλα, αυτό το συγκεκριμένο γάλα το οποίο απαιτείται, δεν θα υπάρχει ΠΟΠ. Κινδυνεύουν σίγουρα τα ΠΟΠ, αλλά επειδή δεν είμαστε παρτάκιδες πραγματικά, κινδυνεύει και ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή. Η φέτα κινδυνεύει να φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό και δυστυχώς δεν θα μπορέσει κανένας να τη φάει.